Καινούργιο κεφάλαιο από το ίδιο βιβλίο, το οποίο πιστεύω πως είναι ενδιαφέρον. Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο διακόνημα. Βεβαίως αναφέρεται σε μοναχούς και στο μοναστήρι, εκτός από την προσευχή και τις ακολουθίες, έχουν και τα διακονήματα, τα εργόχειρα. Τα διακονήματα βέβαια έχουν την έννοια ότι προσφέρω διακονώ στο κοινό σώμα μιας κοινότητας. Εμείς μπορούμε να το προβάλλουμε στη δική μας ζωή, στο δικό μας τρόπο ζωής που αφορά την εργασία μας ή αφορά την κοινότητα ή κοινωνία στην οποία υπάρχουμε και λειτουργούμε. Ποιο είναι το νόημα στην πνευματική ζωή, ποια είναι η πνευματική διάσταση της εργασίας, του διακονήματος και της προσφοράς. Τα περιγράφει ο Γέροντας πολύ όμορφα και πολύ ουσιαστικά. Πιστεύουμε πως η έννοια της πνευματικής ζωής, της εν Χριστώ ζωής, αφορά τον όλον άνθρωπο. Αφορά όλες τις πτυχές του ανθρώπου. Προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Για να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει. Λέει το διακόνημα, καταρχήν η έννοια της διακονίας έχει μεγάλη θέση στο λόγο του Κυρίου μας, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ότι δεν ήλθα να διακονηθώ αλλά να διακονήσω. Η έννοια δηλαδή του να προσφέρω, να εξυπηρετήσω, να αναπαύσω τον άλλον άνθρωπο, να βγω από τον εαυτό μου, να καταλάβω την ανάγκη του άλλου ανθρώπου και να του δώσω αυτό που έχει ανάγκη, ορίζει και την οριμότητα του ανθρώπου, όχι μόνο την πνευματική και την ψυχολογική. Ορίζει δηλαδή την συνένστησή του. Αυτό που ονομάζεται στην Εκκλησία μας διάκριση. Το διακόνημα λοιπόν φανερώνει ότι ο πιστός, ο άνθρωπος, έχει αίσθηση του κοινού σώματος. Δηλαδή δεν είναι υπόθεση μόνο το ατομικό μου δικαίωμα, ο εαυτός μου. Δεν θεωρώ ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπό μου και την ανάγκη μου, αλλά έχω αίσθηση του κοινού σώματος, ότι δηλαδή όλοι συναποτελούμε μέλη του κοινού σώματος. Διότι λέει το διακόνημα είναι σκύψιμο και το έγκυσμα του ενός χεριού στο άλλο. Είναι δηλαδή συνεργασία. Είναι συνύπαρξη. Το σώμα, στο διακόνημα δείχνουμε ότι νιώθουμε ότι είμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Και αν είμαστε ή του Θεού, όπως αυτό και σε μια οικογένεια το καταλάβουμε πιο έντονα, η υγεία, η ισορροπία μιας οικογένειας φανερώνεται από το πώς λειτουργεί. Ή λειτουργούν ως ατομικές μονάδες ο καθένας, κλεισμένος στον εαυτό του, ή λειτουργεί σαν κοινότητα που έχουν την αίσθηση ότι συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν ένα σώμα και είναι μέλη του δυσώματος και ως τέτοιοι λειτουργούν και σχετίζονται και εργάζονται. Ένας που δεν επιτυγχάνει στο διακόνημά του, στην εργασία του δηλαδή, ή που το θεωρεί απλώς πέρασμα του χρόνου, μιλάει για μοναχούς, αλλά και εμείς στο δικό μας χώρο, στο δικό μας κόσμο έχει κάτι ανάλογο. Ή που το θεωρεί απλώς πέρασμα του χρόνου ή μια ανάγκη, επειδή έλαβε την εντολή να κάνει αυτή την εργασία, αυτός δεν έχει γνώση Θεού, ούτε αληθινή αγάπη του Θεού. Δηλαδή, είσαι σε ένα χώρο, είσαι στην οικογένειά σου, είσαι στην εργασία σου.
Αν θεωρείς ότι αυτή είναι μια υποχρέωση που πρέπει να τελειώσει, που πρέπει να γίνει μια ανάγκη και δεν έχεις μέσα σου ανάλογη τοποθέτηση ότι αυτή η εργασία, αυτό το διακόνημα είναι ο τρόπος που θα εκφράσεις τη διάθεσή σου για τον άλλο, αλλά είναι και ο τρόπος να αποκαλυφθεί όντως αν υπάρχει πνευματική κατάσταση μέσα σου. Δεν μετράται η πνευματικότητα ενός ανθρώπου με το τι δηλώνει ή πόσο μπορεί να λέει πνευματικά πράγματα, πόσο θεωρητικός μπορεί να είναι, αλλά πόσο πρακτικά βιώνει τη σχέση με τον άλλο σε μία κοινότητα και πώς τοποθετείται. Νοιάζομαι μόνο για τον εαυτούλη μου ή νοιάζομαι και για τον άλλο ή αν διακονώ, αν προσφέρω, πώς τοποθετούμε. Είναι μια υποχρέωση που πρέπει να λήξει ή σημαίνει κάτι παραπάνω αυτό για μένα και για τον άλλο. Δηλαδή εκεί αποκαλύπτεται η ποιότητα του έργου μου. Αν έχει σπλάχνη εκτιρμών, αν έχει καλή διάθεση, είναι απλώς μια αγκαρία. Επομένως, δεν καταλαβαίνει ότι έχει συναυθεί με τον Χριστό και ότι είναι ένα πράγμα με τους άλλους. Η εργασία μου, το πώς θα δουλέψω, είναι ο καλύτερος δείκτης της πνευματικής καταστάσεως κάθε ανθρώπου. Ακόμη και σε μια επαγγελματική σχέση, ακόμη και σε μια κοσμική εργασία. Δεν υπάρχουν πνευματικές εργασίες και κοσμικές. Υπάρχει πνευματική προσέγγιση, κοσμική προσέγγιση. Τι είναι ο άλλος για μένα? Πώς τοποθετούμε? Πώς δοκιμάζομαι σε σχέση με τον άλλο? Πώς συνυπάρχω? Πώς συνεργάζομαι? Δυστυχώς δεν έχει τονιστεί στη ζωή μας και στη χριστιανική μας ιδιότητα αυτή η έννοια της πνευματικής καταστάσεως. Ο πνευματικός άνθρωπος κυρίως φαίνεται στην εργασία του και στη συνεργασία του. Και πόσο διακονητικός είναι για τον άλλον. Πόσο βγαίνει από τον εαυτό του και νοιάζει και κατανοεί τον άλλον άνθρωπο. Μόνο όποιος εργάζεται κατά την θέληση και την κρίση του Θεού μπορεί να πει ότι νιώθει ότι πως είναι μέλος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, είτε είναι μοναχός είτε λαϊκός. Πώς ένα διακόνημα μαρτυρεί ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά? Ή αν θέλετε, με τι μέσα το διακόνημα μας χαρίζει τέτοιες υψηλές κατακτήσεις? Ή δηλαδή να κατανοούμε τον Θεό, να συνειδητοποιούμε ότι η οντότητά μας είναι οντότης εκκλησιαστική, οντότης Θεού, ώστε να γινόμαστε αρεστοί στον Κύριο. Τι είναι το διακόνημα? Για να δούμε τι λέει. Το διακόνημα πρωταρχικά λέει είναι ένας κόπος. Κόπος βασικά του σώματος. Άνθρωπος που δεν αρέσκεται στο να κοπιάζει είναι να τον κλαίνει ρέγγες. Είναι ταλέπορος άνθρωπος που έχει ανισορροπία μέσα του, που έχει άλυτα ψυχολογικά προβλήματα τον εαυτό του, αλλά κυρίως δεν είναι τακτοποιημένος πνευματικά. Που δεν του αρέσει ο κόπος. Ο κόπος είναι ζωή. Ο κόπος είναι έδειξη πόσο αγαπώ τον άλλο και κοπιάζω γι' αυτόν. Οποιαδήποτε εργασία, οποιαδήποτε διακονία. Το διακόνημα πρωταρχικά είναι ένας κόπος. Κόπος βασικά του σώματος, αλλά και της ψυχής και του νόους και του πνεύματος. Όλα κουράζονται στην εργασία, όλα προσφέρονται, όλα αναλύσκονται, δίνω τα πάντα δηλαδή. Όταν κανείς δεν υπερβαίνει τα όρια της εργασίας, τα οποία θέτει ο ίδιος ο Κύριος, τότε όσο περισσότερο κανείς κοπιάζει, τόσο μεγαλύτερη θυσία προσφέρει στον Θεό. Δηλαδή η θυσία, λέει εδώ ο γέροντας, που προσφέρουμε προς τον Θεό, ποια είναι? Πόσο κοπιάζω για τον αδελφό μου? Θέλουμε θυσία προς τον Θεό, είναι πόσο θυσιάζομαι τον αδελφό μου. Πόσο κοπιάζω γι' αυτό, πόσο πρόθυμος είμαι, πόσο με καρδιά το κάνω και πόσο προστρέχτρης είμαι για τον άλλο. Και δεν τσιγκουνεύουμε χρόνο, δεν τσιγκουνεύουμε κόπο.
Αυτός είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Αυτός είναι ο υγιής άνθρωπος. Αυτός είναι ο ισορροπημένος άνθρωπος. Αυτός είναι ο κανονικός άνθρωπος. Η διακονία είναι κόπωσης, είναι άρσης του Σταυρού του Χριστού. Εμείς επιλέγουμε και φαντασιωνόμαστε σταυρούς, οι οποίοι είναι τελείως φαντασιακές καταστάσεις. Ο σταυρός που προτείνει ο Χριστός είναι αυτός ο κόπος για τον αδελφόν μου. Η διακονία λοιπόν είναι κόπωσης, είναι άρσης του Σταυρού του Χριστού. Είναι η μικρή εκείνη στενοχώρια, η παραυτίκα ελαφρά, δηλαδή και ταυτόχρονα ελαφριά όπως λέγει ο Απόστολος, η οποία αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται. Εργάζεται σε 3, 4, 7 ώρες την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δίνεις το σώμα, στο νου σου, τα πάντα στο Χριστό. Η εργασία μας λοιπόν που κάνουμε, για το Χριστό την κάνουμε. Δεν είναι εργασία μας μόνο η προσευχή και η μελέτη. Η βάση που θα μας δώσει την ενέργεια να δράσουμε και θα ζήσουμε είναι η προσευχή, αλλά θα αποκαλυφθεί αν η προσευχή μας ήταν ζωντανή προσευχή, αν έχουμε όρεξη να εργαστούμε. Αν έχουμε όρεξη να κουραστούμε για τον άλλο. Αν μας φέρει μία αδράνεια, πρέπει να το ψάξουμε. Κάτι δεν είναι σωστά μέσα μας. Όταν κανείς εργάζεται, ας εξετάζει. Κοιτάζω πράγματι για τον αδελφό μου, για το μοναστήρι μου, εμείς θα πούμε για την οικογένειά μου, για την κοινότητά μας, για την κοινωνία, για τον Χριστό. Μήπως προσπαθώ να βρίσκω τρόπους ώστε το διακόνημά μου να γίνεται ευκολότερα. Μήπως λυπάμαι γιατί κουράζομαι. Η κούραση πιστεύουμε όμως επί το πλήρως είναι ψυχολογική. Και αυτό που μας κουράζει είναι η αμαρτία. Κουρασμένος άνθρωπος σημαίνει αμαρτωλός άνθρωπος. Κουρασμένος άνθρωπος σημαίνει προβληματικός άνθρωπος. Δυσκολεμένος άνθρωπος, δεν είναι καλά μέσα του. Μήπως έστω και στο υποσυνείδητο μου εύχομαι να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε η κόπωση να γίνει λιγότερη. Η ζωή μας τέτοια είναι. Προσπαθούμε όλα να τα κάνουμε εύκολα και ανώδυνα. Διότι κατά το μόχθο, ο οποίος βέβαια συνοδεύεται από μία τιμιότητα και ευσυνειδησία ενώπιον του Θεού, είναι και η αμοιβή. Είναι ευθέως ανάλογη σχέσης μόχθου και αμοιβής. Λέει, άνθρωπος που μοχθεί με λόγο, με συνείδηση Χριστού, όπως θέλει ο Χριστός, έχει και την αμοιβή την πνευματική. Αναπαύεται η ψυχή του, ειρηνεύει, τον αγγίζει χάρις του Θεού. Όχι φαντασιακά, αλλά αληθινά, πραγματικά. Τρίβεις τα ρούχα για να τα πλύνεις και τα χέρια σου ματώνουν. Μπορείς να το κάνεις αυτό και χωρίς να ματώσουν και χωρίς καν να μυρίσουν χλωρίνη ή απορρυπαντικό. Για άλλη εποχή μιλάει. Αλήθεια, πάρτε το πνεύμα. Η έλλειψη όμως του αίματος ή αυτή τη οσμή θα φέρει συνεχεία την έλλειψη του Αγίου Πνεύματος. Όταν δεν υπάρχει θυσία και κόπος, δεν μπορεί να ελκύσουμε το Άγιο Πνεύμα. Τελεία και παύλα. Με τα λογάκια, τις ιστοριούλες, τα γλυκανάλατα κηρύγματα, τις προσευχούλες, τα ψευτοδάκρια που δεν συνδέονται με κόπο είναι μία ψευδής πνευματική κατάσταση. Και δεν προκόπει ο άνθρωπος και δεν ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο άνθρωπος που κοπιάζει ευχάριστα για τον άλλον, που κοπιάζει μπορεί να έχει την παρηγοριά αυτή την αληθινή του Αγίου Πνεύματος. Το κάθε τι έχει σημασία. Βρίσκομαι τρόπους αν θέλουμε να αποφύγουμε τη μία ή την άλλη δυσκολία. Το ένα μου ξυνίζει, το άλλο με μουρίζει. Το άλλο με βολεύει, το άλλο με ξεβολεύει. Θέλω να βρω πάντα κάτι που μου αρέσει και το κάνει ευχάριστα και εύκολα. Δεν προχωράει ο άνθρωπος έτσι. Μπορεί να προχωρήσει και να γίνει επιτυχημένος κοσμικά. Δεν θα οριμάσει ποτέ πνευματικά. Και δεν θα καταλάβει τίποτα από το μυστήριο της ζωής. Το κάθε τι έχει σημασία. Βρίσκουμε τρόπους αν θέλουμε να αποφύγουμε τη μια ή την άλλη δυσκολία και παράλληλα γίνεται και η δουλειά μας. Πόσο μάλλον αν βρίσκουμε τρόπους να μην γίνεται η δουλειά. Πώς το λέμε, να λουφάρουμε.
και το θεωρούμε επιτυχία να λουφάρουμε, να δουλεύουμε λίγο, να βγάζουμε πολλά. Να βρίσκουμε έναν σύντροφο που θα τα κάνει όλα και εμείς να καθόμαστε. Το θεωρούμε επιτυχία. Τότε όμως δεν γίνεται η δουλειά που θέλει ο Θεός, η δουλειά της αναγωγής της ψυχής στον ουρανό. Δεν ανεβαίνει ο άνθρωπος στον ουρανό, δεν ανεβαίνει σε αυτή την πνευματική κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να αγωνιούμε, λέει ο Γέροντας, μην τυχόν κάποιος άλλος καταβάλει το δικό μας σκόπο, διότι αυτός θα πάρει την αμοιβή, τη χάρη δηλαδή του Θεού. Εμείς τρέχουμε να βυσματώσουμε τον άλλο και να λουφάρουμε εμείς και το θεωρούμε κατόρθωμα και επιτυχία. Ενώ πνευματικά, αν όντως έχεις Χριστό, φοβάσαι μην πάρει ο άλλος τον κόπο. Θέλεις εσύ να κουραστείς γι' αυτό. Θεωρίες. Για φανταστείτε μια οικογένεια έτσι, ένα ζευγάρι έτσι. Τι παιδιά θα έκαμνε. Δεν χρειάζονταν ούτε θεωρίες, ούτε κηρύγματα, ούτε καθοδηγήσεις. Να βλέπαν τα παιδιά, τους γονείς, να τρέχουν ο ένας να κουραστεί για τον άλλο. Και να μην προλάβει να του πάρει την αμοιβή αυτή του κόπου. Τέτοια αγάπη και τέτοια διάθεση. Τέτοια ωριμότητα. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι σε αυτό το ήθος και σε αυτόν τον τρόπο. Για φανταστείτε λοιπόν να υπήρχε αυτή η αγωγή εν ελευθερία, όχι γιατί πρέπει να το κάνουμε ως καλοί χριστιανοί, πόσο διαφορετικό θα ήταν το κλίμα στο σπίτι και τι πνεύμα θα λάμβαναν τα παιδιά. Εύκολα, πιο εύκολα βιολογικά γεννιέται ένα παιδί και πολύ πιο δύσκολα πνευματικά, που προϋποθέτει αυτό το φρόνημα, αυτό το ήθος. Αυτός που έδραμε, αυτός ο βιαστής αρπάζεται βασιλεία των ουρανών. Αυτός που έτρεξε, αυτός είναι που λέει οι βιαστές αρπάζουν στη βασιλεία των ουρανών. Βιάζω τον εαυτό μου να σηκωθώ, να ξεβολευτώ, να δράσω, να τρέξω, να βοηθήσω, να αναπαύσω. Και δεν με νοιάζει η κούραση. Ο άνθρωπος κουράζει, τι κάνει, δουλειά χωρίς λόγο. Δεν ξέρει το πνευματικό λόγο, δεν φταίει η δουλειά εξωτερική. Και η πιο ευτελής δουλειά μπορεί να είναι η αγιότητά μου. Να είναι ο τρόπος αγιασμού μου. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρήκα λόγο ζωής μέσα μου. Δεν ξέρω γιατί δουλεύω. Δεν ξέρω εν τέλει γιατί ζω. Αν ξέρω γιατί ζω, ξέρω και γιατί δουλεύω. Και όλα είναι θαυμαστά. Και τον Χριστό θα το βρω στην πιο κοσμική ίσως εργασία. Χάνουμε το μισθό μας εάν άλλος καταφέρει και κάνει το έργο το οποίο εμείς δεν θέλαμε ή δεν μπορέσαμε να επιτελέσουμε. Θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Θεσσαλονικείς: «Νύχτα και ημέρα δουλεύω και παλεύω εν κόπο και μόχθω για να σας δώσω τον τύπο του αληθινού χριστιανού. Είναι το τύπον δω ημίν». Αυτός ο Μέγας Απόστολος πήγαινε το Σάββατο στη συναγωγή. Κάποια βράδια έβλεπε τους πιστούς και όλη την ημέρα και τη νύχτα εργάζεται εν κόπο και μόχθω. Μόνο και μόνο για να είναι τύπος τους πιστούς. Να τους δίνει παράδειγμα δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να μιμείται ο Χριστό εάν δεν κοπιάζει πολύ. Δεν μιμείσαι τον Χριστόν εάν δεν κοπιάζεις πολύ. Και ο Απόστολος Παύλος πέρα από το αποστολικό του έργο εργαζότανε νύχτα και ημέρα για να είναι τύπος στους πιστούς, υπόδειγμα δηλαδή. Άρα το πρώτο χαρακτηριστικό του διακονήματος είναι ο κόπος. Γι' αυτό οι γυναίκες είναι πολύ ευλογημένες. Μπορεί να μην, και δουλειά να μην έχουν, γεννούν παιδιά και αναγκαστικά κουράζονται. Βέβαια δεν είναι μόνο δουλειά της γυναίκας, είναι και του άντρα. Αλλά πώς να το κάνουμε, βρε παιδί μου, και το φαγητό που θα μαγειρέψεις, που θα σηκωθείς να φροντίσεις τα παιδιά, που θα τρέξεις, θα νοιαστείς, αυτό το διακόνημα σε οριμάζει. Σου δημιουργεί άλλα αισθητήρια να μπαίνεις στη θέση του άλλου ανθρώπου. Ο άνθρωπος που δεν κουράζεται είναι flat. Τίποτα, δεν καταλαβαίνει, ντουβάρι είναι.
Δεν μπορεί να έχει βαθιά συνέστηση να καταλάβει λεπτά πράγματα. Το μόνο που ξέρει είναι αυτός του και οι επιθυμίες του. Και τα όνειρά του και οι στόχοι του. Και οι λογισμοί του. Δεν ξέρει τίποτα απολύτως. Άλλο πληροφορεί το μυαλό μου κάτι και άλλο γνωρίζω εσωτερικά, έχω συνέστηση. Βαθιά αισθητήρια, μόνο τον εαυτό μου και την επιθυμία μου καταλαβαίνω. Και συνεχίζει. Δεύτερο, το διακόνημα. Το διακόνημα μας είναι κοινωνία, δηλαδή διακονία. Με κάνει πέρα από τον κόπο να σχετίζω με τον κάθε άλλο. Και ιδιαίτερα τον δύσκολο άνθρωπο. Ο δύσκολος άνθρωπος είναι που θα με οριμάσει. Αν τον αποφεύγω το δύσκολο άνθρωπο, είμαι ένας ανισόρροπος ψυχικά άνθρωπος. Που δεν αντέχω τίποτα. Δεν αντέχω τίποτα αρνητικό. Δεν αντέχω κάτι που δεν πάει με τα νερά μου. Δεν αντέχω κάτι που είναι διαφορετικό από εμένα. Δεν αντέχω κάποιον να με ελέγχει και να με εξουσιάζει. Γιατί δεν αντέχω να με ελέγχει και να με εξουσιάζει κάποιος? Γιατί είμαι πάρα πολύ εγωιστής. Θέλω εγώ να κάνω κουμάντο παντού. Και δεν ανέχομαι κανείς να έχει λόγο στη ζωή μου. Και μιλώ τότε για τα ομικά δικαιώματα. Συγχαρητήρια, έτσι είναι. Αλλά δεν μπορούμε να μιλούμε για πνευματικά δικαιώματα. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να εξουσιάσει τον εαυτό του, αυτός είναι που δεν αντέχει να τον εξουσιάζουν οι άλλοι. Αν έμαθες να εξουσιάζεις τον εαυτό σου και να βάζεις όρια στον εαυτό σου, είναι πολύ απαλό, είναι πολύ ευχάριστη αίσθηση να ελέγχει άλλος και να σε εξουσιάζει την εργασία σου. Το δέχεσαι πολύ ευχάριστα. Παραδείγματος χάρη. Αν μεγαλώσει κανείς σε μια οικογένεια, κυρίως πολύτεκνη, που ήταν τα πράγματα οριοθετημένα και πρέπει να αναλάβουν ευθύνες από μικρά παιδιά και να ασκούνται σε αυτό, είναι πολύ καλοί εργαζόμενοι. Εύκολα δέχονται την παρατήρηση, την καθοδήγηση, τον έλεγχο. Για φανταστείτε έναν κανακάρι που δεν έβαψε ποτέ τα παπούτσια του βαφή μάνα του. Δεν έστρωσε ποτέ το κρεβάτι στο η μανούλα του. Πότι θέλει το έχει στο πιάτο. Και είναι ένας τύραννος που τους διατάζει όλους. Που έκανε, είναι τόσο ιδιόρυθμος που μόνο τον εαυτό του μοιάζεται και έχει απομονωθεί από όλους γιατί είναι τόσο εγωκεντρικός. Θα ανεχθεί κάποιον αφεντικό πάνω στο κεφάλι του. Όλοι θα είναι κακά αφεντικά στα μυαλά του. Αλλά δεν είναι αυτό. Ο ίδιος είναι καλά με τον εαυτό του. Αυτά είναι το καλύτερο καθρέφτισμα της καταστάσεως μας στην εργασία μας. Η εργασία μας μπορεί να είναι κάτι επαγγελματικό, μπορεί να είναι η σχολή μας, μπορεί να είναι στην εργασία με κάποιος. Ο κόπος πάντως που δίνουμε για ένα έργο που δίνει ανάπαυση σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεύτερο, και πολύ περισσότερο να ζητήσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να παντρευτεί, έτσι. Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνει σύμφωνα συμβίωσης και γάμους υπακούντας τα σύγχρονα νομοσχέδια. Λοιπόν, γιατί είναι σχέσεις, να μην το πω τι σχέσεις. Δεύτερο, το διακόνημα μας είναι κοινωνία, δηλαδή διακονία. Διακονώ σημαίνει γίνομαι υπηρέτης του άλλου. Για φανταστείτε την κουλτούρα που έχουμε και στον πολιτισμό μας να ακουστεί η έκφραση γίνομαι υπηρέτης του άλλου. Θα μας πάρουμε τις ντομάτες. Σήμερα που έχει ιεροποιηθεί και έχει απολυτοποιηθεί η έννοια ατομικών δικαιωμάτων, θα μιλήσω για ότι είμαι υπηρέτης του άλλου. Μα αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής στην πράξη. Αυτή είναι η άσκηση. Δεχόμαστε να γινόμαστε υπηρέτες του άλλου. Διακόνημα δεν είναι. Διακόνημα δεν είναι να κάθομαι στο γραφείο μου και να κάνω κάποια άνετη δουλειά. Διακόνημα είναι να υπηρετώ τους άλλους. Εάν το γραφείο μου υπηρετεί τον άλλον και σημαίνει για μένα καλλιέργεια και δώσιμο της καρδιάς μου, τότε είναι διακόνημα. Καλλιέργεια και δώσιμο της καρδιάς μου για τον άλλο. Εάν όμως δεν είναι υπηρεσία του άλλου, άρα η εργασία δεν είναι ο εαυτός μου να εξασφαλιστεί, να τακτοποιηθεί και να κάνω αυτό που θέλω και να ικανοποιηθώ. Μόνο τη δική μας ικανοποίηση κοιτούμε. Αλλά εργασία σημαίνει να μπω σε δικασία να αναπαύσω τον άλλον άνθρωπο, να υπηρετήσω τον άλλον άνθρωπο. Διακόνημα σημαίνει κοινότης λειτουργίας.
να λειτουργώ το κοινό σώμα. Όπως οι πνεύμονες παρέχουν αέρα στο σώμα, οι φλέβες μεταφέρουν το αίμα και η ψυχή μας δίνει ζωή στην ύπαρξή μας, έτσι ακριβώς και η διακονία μας δίνει ζωή στο σύνολο, στο σώμα του Χριστού. Όλοι μας λέμε ότι αγαπάμε. Όλοι μας λέμε το του Αποστόλου Παύλου, μηδενή μηδέν οφείλεται ή μη το αγαπάν αλλήλως. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να οφείλουμε στον άλλο παρά την αγάπη. Και ότι αγάπη είναι η πρώτη εντολή. Τι σημαίνει όμως αγάπη? Αγάπη σημαίνει αγκαλιές και φιλιά, λέει ο γέροντας. Αγάπη νομίζετε σημαίνει ενδιαφέρον? Τι κάνεις, πως είστε, για να μου πεις. Αγάπη σημαίνει να σκύβουμε και να λύνουμε αμέσως το πρόβλημα του άλλου? Αγάπη σημαίνει ωραίες συζητήσεις με τον άλλον, δήθεν για να τον ξεκουράσουμε, για να ακούσουμε τον πόνο του, το πρόβλημά του και να τον βοηθήσουμε? Αγάπη σημαίνει να κάνουμε καμώματα ότι αγαπάμε τον άλλο? Ότι τον καταλαβαίνουμε, ότι τον θέλουμε? Όχι. Πραγματική αγάπη του άλλου είναι η υπηρεσία του άλλου. Να κουραστώ για τον άλλο. Να βγω από το μαράκι μου. Να βγω από το λογισμό μου. Να βγω από το πρόγραμμά μου. Να βγω από τη συνήθειά μου. Είναι η υπηρεσία του άλλου. Όταν τον διακονώ αληθινά, όπως έκανε και ο Κύριος, τότε μπορώ να πω ότι τον αγαπώ. Πότε αγαπώ τον άλλο? Όταν τον διακονώ όπως ο Κύριος. Αυτή είναι η αγάπη. Τα άλλα, λόγια. Λόγια, λόγια. Επομένως, αν θέλω να σας αγαπώ, πρέπει να σας υπηρετώ. Όσο περισσότερο σας διακονώ, τόσο περισσότερο σας αγαπώ. Τα υπόλοιπα είναι φτωχά λόγια. Είναι τόσο καθαρές κουβέντες, τόσο αληθινές, που τις χάσαμε μέσα στην πολυπλοκότητα της ανοησίας μας, μέσα στην εσωτερική μας ανισορροπία. Ως εκ τούτου, η διακονία μας είναι και τρόπος να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Είδατε τι λέει? Η αγάπη μου, το να δείξω την αγάπη τον άλλο, σημαίνει να τον υπηρετώ. Αλλά και όταν υπηρετώ τον άλλον, είναι τρόπος να με αγαπήσει ο άλλος. Ποιους αγαπούμε? Αυτούς που μας υπηρετούν. Αληθινά. Δέστε τι λέγει. Ως εκ τούτου, η διακονία μας είναι ένας τρόπος να μας αγαπήσουν και οι άλλοι. Ποιον αγαπάμε? Αυτό που μας υπηρετεί. Αυτό που είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει. Ή αν θέλετε, αυτό που ξεχνάει τον εαυτό του χάρη ημών. Αυτός που ασκεί, που βγαίνει από τον εαυτό του για χάρη μας. Αυτό θα τον εκτιμήσουμε στο τέλος. Αυτό θα τον αποδεχθούμε. Αυτό θα τον αγαπήσουμε. Αυτό που ξέρει να μου κάνει ωραίο φαγητό. Αυτό που με πολύ λεπτότητα και βγαίνει μου κάνει κάτι που χρειάζομαι. Χωρίς να μου το θυμίζει συνεχώς. Αυτόν που χωρίς να με κουράσει, χωρίς να με προβληματίσει και να με δυσκολέψει, τακτοποιεί τα θέματά μου και νιώθω ότι από εδώ και από εδώ πέρασε εκείνο το στοργικό χέρι. Εδώ πάτησε εκείνο το πόδι που θυμίζει ως ωραίοι πόδες των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Εδώ στάθηκε εκείνη η τρυφερή καρδιά που πέτυχε να διευθετηθούν τα θέματα και να έχω εγώ αυτή την άνεση, εκείνο το ευεργέτημα. Αγαπάμε αυτούς που είναι σκυμμένοι επάνω μας. Άρα αγαπώμε όταν και εγώ σκύβω, κάνω το ίδιο. Η αληθινή αγάπη αποδεικνύεται σε αυτό το σκύψιμο και στο ενδιαφέρον που εκφράζεται πρακτικά και με κόπος διακονία για τον άλλο. Αλλά ταυτόχρονα σε τέτοιος άνθρωπος που λέει έτσι είναι αγαπητός και γίνεται αποδεκτός. Γιατί είναι υγιής άνθρωπος. Είναι ώριμος άνθρωπος. Είναι ζωντανός άνθρωπος. Ο ζωντανός άνθρωπος αυτός είναι που κουράζεται, που κοπιάζει, που διακονεί. Ο άλλος είναι νεκρός άνθρωπος. Απλώς δεν το κατάλαβε και έχασε να του κάνουν και το μνημόσυνο. Ούτε και ίδια του κάναμε ούτε μνημόσυνο. Ποιοι άνθρωποι νιώθουν απομόνωση, νιώθουν πως δεν τους αγαπούν, δεν τους καταλαβαίνουν, δεν τους θέλουν, δεν τους θυμούνται? Τι ωραίο που είναι αυτό που λέει, δέστε. Εκείνοι που δεν θέλουν και δεν καταδέχονται να υπηρετούν τους άλλους με το αίμα τους, με τη θυσία τους και με τη λύθη του εαυτού τους.
Ποιοι άνθρωποι νιώθουν απομόνωση? Η απομόνωση είναι χαρακτηριστικότερο στοιχείο του ανθρώπου που βρίσκεται σε αμαρτία. Είναι η απομόνωση. Ποιοι άνθρωποι νιώθουν απομονωμένοι και νιώθουν πως δεν τους αγαπούν, δεν τους καταλαβαίνουν εκείνοι που δεν θέλουν και δεν δέχονται να υπηρετούν τους άλλους με το αίμα τους, με τη θυσία τους και τη λύθη του εαυτού τους? Οι τύρανοι δηλαδή. Όταν λοιπόν δεν θέλω να υπηρετήσω τον άλλον, να θυσιαστώ για τον άλλον, να βγω από τον εαυτό, να ξεχάσω τον εαυτό μου, τότε θα είμαι ένας απομονωμένος άνθρωπος που απλώς θα γκρινιάζω, θα παρατηρώ, θα κρίνω και θα κατακρίνω. Ποιοι έχουν παράπονα ότι τους φταίει τον γκρίζο, διότι είναι μελαγχολικό, το άσπρο γιατί αντανακλά το φως, το άλλο γιατί καλύπτει τη θέα, αυτός δηλαδή που όλο γκρινιάζει? Εκείνοι που δεν ξέρουν να ξεχνούν το κάθε τι χάρη του άλλου. Αυτοί, προσέξτε, που δεν ξέρουν να ξεχνούν το κάθε τι για χάρη του άλλου, όλα τους φταίνε. Γιατί δεν έχουν ασκηθεί, δεν είναι ψημένοι στη ζωή αυτοί οι άνθρωποι. Είναι το παιδάκι στην κούνια του που κλαίει να παίρνει το γαλατάκι κάθε φορά. Το κλάμα παίρνει διάφορες μορφές. Της αυτολύπησης, του παράπονου, του θυμού, της οργής, της επίθεσης, της κατάκρισης. Και σε αυτά μπορούμε να βάλουμε και λίγο θεολογία μέσα εκεί για να το παίξουμε και χριστιανοί. Εκείνοι που δεν ξέρουν να ξεχνούν το κάθε τι χάρη του άλλου. Όσο έχω τη λύθη να βγω από τον εαυτό μου, το δώσιμο και το θάψιμο του είναι μου με τη διακονία μου, τόσο περισσότερο με αγαπά ο άλλος. Τόσο έχει λόγο παρακλητικό να μου πει. Έχει κάτι να μου δώσει που θα με βοηθήσει στη ζωή μου. Παράκληση σημαίνει βοήθεια. Μερικοί λέμε πω πω, τι είναι αυτό που μου τύχε στη ζωή? Κανείς δεν με αγαπά. Κανείς δεν νοιάζεται για μένα. Και είμαι ένας άνθρωπος που δεν είχα ποτέ ευλογία στη ζωή μου. Με ξέχασε και ο Θεός. Τέτοιες κατάρες στη ζωή μου δεν γίνεται. Γιατί, τι μου συνέβη? Είναι αυτός ο άνθρωπος που θέλει να πετύχει τα πάντα χωρίς προσωπικό κόπο και κόστος. Και χωρίς να βγαίνει από το χούι της φιλαυτίας του και του θελήματός του. Είναι ο θεληματάρης. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα παραπονείται διαρκώς. Αλλά συμβαίνει αυτό γιατί δεν έχει ασκηθεί ποτέ, δεν απεδέχθη την ευθύνη της ζωής να ενηλικιωθεί και να μην μένει ένα βρέφος παρόλο που είναι 50 χρονών, που δεν αποφάσει να ενηλικιωθεί και να λάβει την ευθύνη της ζωής του και να εξελιχθεί και να κοπιάζει. Δεν μπορεί κανείς αθλητής να επιτύχει αν δεν προπονηθεί. Βάλε τώρα έναν παίχτη 6 μήνες να κάθεται να πάει σε έναν αγώνα ποδοσφαιρικό. Θα το βγάλει τον αγώνα? Πώς είναι δυνατό στα πνευματικά θέματα όταν κανείς δεν κοπιάζει, δεν ασκείται, δεν είναι ψημένος στη ζωή? Να είναι αποτελεσματικός και υπεύθυνος. Ο μοναχός, ο κάθε άνθρωπος τέλος πάντων, είναι σιωπηλός άνθρωπος. Όταν στο μοναστήρι, αλλά και παντού, βλέπετε κάποιον να κουβεντιάζει με άλλους για ώρες, και στην εκκλησία θα το δείτε αυτό, καταλαβαίνετε ότι σε αυτό δεν υπάρχει ίχνος αγάπης. Λόγια να καλύπτουν τα κενά μας. Μα αν έχεις αγάπη, έχεις τόσο χρόνο να δαπανάς σε κουβεντούλες? Υπάρχουν τόσο αναγκαίμενοι δίπλα σου. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις στη ζωή σου. Έχεις χρόνο για τόσες κουβεντούλες? Όταν βλέπετε δύο να είναι μαζί, αυτό έχει πολύ πλάκα, ακούστε το. Το ξαναδιάβαζε περισσότερες φορές να καταλάβανε είναι αυτό που κατάλαβα. Όταν βλέπετε δύο να είναι μαζί και ο ένας σκύβει και βοηθάει τον άλλον, μπορεί να συμβαίνει, και ο άλλος συνεχώς παραπονείται τι να κάνω με εκείνο ή το άλλο, και ο πρώτος τον βοηθάει και τον ξαναβοηθάει και τον παρηγορεί λέγοντας εδώ θα είμαι και αύριο, μη φοβάσαι, δεν σε αφήνω. Παρακλητικοί λόγοι είναι αυτοί? Όχι, λέει ο γέροντας, εδώ έχουμε ένα νεκρό που κλαίει και ένα νοήτο που του κάνει την κηδεία.
Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Έχουμε, λέει, ένα νεκρό που κλαίει, που δηλαδή δεν είναι ζωντανός, όλο ζητάει και δουλεύει στον εαυτό του, και έναν ανόητο που του κάνει την κηδεία. Δηλαδή επιβεβαιώνει στο θάνατό του, προσφέροντάς του. Τον κακομαθαίνεις. Κυρίως στα παιδιά μας συμβαίνει αυτό. Και λες τώρα, ο πατέρας και η μάνα, γονείς είναι νεκροθάφτες. Λοιπόν, παρακλητικός λόγος του μοναχού είναι η θυσία του εαυτού του. Η δουλειά του, το διακόνημά του. Γι' αυτό και ο Κύριος λέγει, εφόσον επίησατε εν ή τούτο τον αδελφό μου, τον ελαχίστον εμή επίησατε. Ποιο όμως είναι το μέτρο και το όριο της διακονίας ενός ανθρώπου, μέχρι ποιο είναι το όριο? Όταν βεβαίως υπάρχει πνευματικός λόγος. Ποιο είναι το όριο που πρέπει να έχει η δουλειά μου, ώστε να αγαπώ με, να αγαπιέμαι δηλαδή και να αγαπώ, τουτέστη να έχω την αίσθηση της κοινωνίας, αίσθηση της κοινωνίας αυτό είναι. Αγαπιέμαι και αγαπώ. Σχετίζομαι τον άλλο άνθρωπο σε μια υγιή βάση, σε μια ισορροπημένη σχέση και ισορροπημένη βάση. Το όριο της εργασίας είναι ο θάνατος. Μέχρι να πεθάνω. Ο εγωισμός μου δηλαδή, το εγώ μου, όχι βιολογικά. Όσο αντιστέκεται ο άνθρωπος μέσα του και αντιδράει, η αντίδραση τι είναι, όσο επιτοπλίστο η αντίδραση που έχει ο άνθρωπος, που είναι μια νοσηρή κατάσταση πνευματικά, είναι η αντίδραση του εγωισμού μου, που δεν θέλει να πεθάνει. Αντιστέκεται το εγώ μου, αυτό είναι η αντίδραση. Αντιστέκομαι στο ότι δεν ικανοποιήθηκε η επιθυμία μου, οι προσδοκίες μου. Δεν υπάρχει άλλο όριο προ αυτού. Μπορώ να δουλεύω μέχρι να πεθάνω. Το ποσόν και ο χρόνος δουλειάς είναι ο θάνατος. Έως θανάτου, ηγάπησε τον άνθρωπο ο Χριστός. Εντάξει, ας μην το πάνουμε το σοβαριά. Να κάνουμε όμως κάτι. Εμείς ότι κάτι το πρώτο βήμα κάναμε. Γιατί, τι εννοούμε δεν κάναμε το πρώτο βήμα? Γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την αξία της διακονίας, της προσφοράς, του ανοίγματος προς τον άλλο. Την ευλογία που έχει, την πνευματική διάσταση που έχει αυτό. Δεν μπήκαμε ακόμη στη δικασία να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Να σκεφτώ και την κατάσταση του άλλου, να μπω στα παπούτσια του, να αισθανθώ τον εαυτό του, την κατάστασή του. Αντάλλαξε τον εαυτό του με το δικό μας θάνατο για να μας εξαγοράσει από την άβυση των αμαρτιών μας και να μας αναγάγει στη ζωή. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και εμείς, αν θέλουμε. Έως θανάτου εργάστη εκείνος για τη σωτηρία μας. Έως θανάτου να εργαζόμαστε και εμείς. Όπως ακριβώς και έως θανάτου πολεμάμε την αμαρτία. Αλλά ο θάνατός μου, όταν εργάζομαι ως άνθρωπος του Θεού, είναι η ανάστασή μου. Αυτός ο θάνατος λοιπόν, αν έχω λόγο Θεού μέσα μου, είναι και αναστασής μου. Αυτός ο θάνατος της φιλαυτίας μου, του εγωισμού μου, του θελήματός μου, θα γίνει χαρά μου εν τέλει. Θα γίνει η ανάστασή μου, θα γίνει το φως. Δεν είναι ένας καταναγκασμός, δεν είναι μια αγκαρία, δεν είναι μια δυσάρεστη κατάσταση. Το διακόνημα λοιπόν είναι μόχθος και ο κόπος. Δεύτερον είναι διακονία, δηλαδή κοινωνία, δώσιμο του εαυτού μου υπέρ του άλλου. Είναι κόπος και δώσιμο του εαυτού μου υπέρ του άλλου. Από τη λίγη, ας το πούμε, εμπειρία που έχουμε με τη συναστροφή μας με τους ανθρώπους, ιδίως στην εξομολόγηση, δύο, αν και δεν είναι όμορφο να το λέμε αυτό, κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. Αυτοί που νοιάζονται πάντα για το θέλημά τους, για τον εγωισμό τους, που αντιδρούν ότι δεν ικανοποιεί το εγώ τους, και άνθρωποι που έχουν ενσυναίσθηση, ευαισθησία πνευματική, λεπτότητα, που αντιλαμβάνονται τον άλλο, το συμπονούν. Είναι συμπονετικοί, αληθινά συμπονετικοί. Που συναισθάνονται, που συμπάσχουν, που κάνουν άξονα τη ζωή τους να πάσχουν για τον άλλο και να τον απαύσουν, ουσιαστικά όμως, να βγαίνουν από τον εαυτό τους. Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι που είναι διαρκώς, τρέφονται προς τον εαυτό τους,
είναι γυρνούν διαρκώς μέσα τους, εγκλωβίζοντας τον εαυτό τους, και άνθρωποι που βλέπουν έξω από τον εαυτό τους, που μπορούν και συμπάσχουν, νοιάζονται, πονούν. Αυτή είναι η αίσθηση της ευαισθησίας. Και αυτό είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Το ότι εξομολογούμε, το ότι κοινωνώ, το ότι ενεργεί ο Θεός μέσα από τα μυστήρια μέσα μου και ότι είμαι σε προσευχή, είναι το α και το ω. Αλλά είναι γνήσια, πώς θα καταλάβω. Είναι γνήσια αν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Άνθρωπος που συμπάσχω. Άνθρωπος που νοιάζομαι. Άνθρωπος που ξεδεύω χρόνο για χάρη του άλλου. Που δίνω το δικό μου χώρο και να αναπνεύσει ο άλλος. Που δεν φίδομαι, δεν τσιγκουνεύω την κούρασή μου για να δώσω ανάπαυση και χαρά στον άλλον άνθρωπο. Τι ωραίοι αυτοί οι άνθρωποι, όριμοι, καλλιεργημένοι που εξελίσσονται. Δεν σε κουράζουν ποτέ. Τους βλέπεις και χαίρεσαι, αναπαύεσαι. Τον άλλο είναι τόσο βαρύς, σαν να έχεις ένα γερανό, τον κουβλάς και δεν αντέχεις. Λες, τι να τον πω τώρα, τι να το εξηγήσω τώρα. Σαν να είναι, θέλεις τριαξονικό να τον κινήσει. Ένα άλλος είναι αλάραφος, πετάει. Κάνει 2-8 ώρα και θέλει και να διασκεδάσει και να χαρεί κιόλας. Και σου δίνει χαρά, σου δίνει ενθουσιασμό. Γιατί αυτό που έκανε είχε λόγο, είχε νόημα, είχε περιεχόμενο. Ο άλλος δουλεύει μισή ώρα και είναι εξαντλημένος. Τι φταίει. Η B12 μια χαρά είναι. Η D και αυτή καλή είναι. Έκανε και μπάνια το καλοκαίρι, ανέβηκε. Κάτι άλλο φταίει μέσα μας. Λοιπόν, το διακόνημα λοιπόν είναι μόχθος και ο κόπος. Δεύτερη είναι η διακονία, δηλαδή η κοινωνία δώσιμο του εαυτού μου υπέρ του άλλου. Μ' αρέσει πολύ αυτό ρε παιδί μου, δώσιμο του εαυτού μου υπέρ του άλλου. Το δικαίωμά σου να το χαρίζεις στον άλλο. Την ευχαρίστησή σου να τη χαρίζεις στον άλλο. Δεν είναι ωραίοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους αγαπάτε κι εσείς. Γίνετε κι εσείς έτσι. Αν θέλετε να σας αγαπούνε. Όχι να λέτε αγάπαμε δεν μ' αγαπάς. Γίνεται τέτοιο να σας αγαπούνε. Αλλιώς θα σε δουλεύουνε. Θα λένε τους αγαπάνε για να γλιτώνουν. Γιατί θα ακούσουν και την κρίνια σου. Τρίτο. Το διακόνημα για να είναι αληθινό πρέπει να είναι το θέλημα του Θεού. Το αποτύπωμα της εντολής του Θεού. Ο Θεός εζήτησε και εγώ το ενεργώ. Ο Θεός ενετήλατο εν το παραδείσο και εγώ πραγματοποιώ την εντολή του. Το διακόνημα είναι το φύλαγμα του κήπου που μου έδωσε ο Θεός. Τι σημαίνουν όλα αυτά, για να δούμε παρακάτω. Γι' αυτό ακριβώς όταν κάνουμε το διακόνημα πρέπει να το κάνουμε ως δοκί το Κυρίο, όπως το θέλει η Εκκλησία. Δεν θα το κάνω όπως μου κατέβει, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όπως θέλει ο Θεός, όπως θέλει η εμπειρία της Εκκλησίας μας. Το διακόνημα πρέπει να είναι κάτω τους όρους της πνευματικής ζωής. Έχει λόγο, δηλαδή το διακόνημα να το εισπράττει άλλος ως εμπειρία Χριστού. Γιατί δεν είναι διακόνημα δώσ' μου μπάρπα να πάω να πάρω τα ναρκωτικά μου. Πρέπει να υπάρχει λόγος, να υπάρχει πρόταση Χριστού μέσα από αυτό που δίνω, χωρίς να το ονομάζω. Εκπέμπεται αυτό, αν το ονομάσω δεν είναι του Χριστού. Αν εκπέμπεται είναι του Χριστού. Και αυτό βγαίνει την καρδούλα μας. Το τι είναι εντυπωμένο μέσα μας. Ο άλλος νιώθει τι νιώθουμε για αυτόν. Αν είναι λίγο ανοιχτοί οι ορίζοντές του και τα μάτια του. Τι είδους αγάπη έχουμε. Τι είδους διάθεση έχουμε. Ποιος είναι ο λόγος που κινούμεθα. Τι εκπέμπουμε. Τι είναι εγγεγραμμένο. Τι είναι γραμμένο μέσα στην καρδιά μας για τον άλλο. Πολλοί κάνουν ό,τι δεν καταλαβαίνουν. Γιατί είναι ταλέποροι. Γιατί θέλουν να σε παιδεύουν. Εκεί φεύγει και σώζω. Δικαιούμεθα. Πρέπει να γίνεται επειδή το θέλει ο Θεός. Μπορεί να ξεκινάει από μία ανάγκη, από μία ανθρώπινη εντολή ή από μία ανάγκη της δικής μου ύπαρξης. Αλλά βασικώς πρέπει να το κάνω δια τον Κύριο και ενώπιον του Κύριου. Στο όνομα του Χριστού αγαπώ τον άλλον. Στο όνομα του Χριστού διακονώ τον άλλον. Γι' αυτό έχει αξία και δύναμη πάνω στον άλλον.
εν Χριστώ διακονώ τον άλλο. Με έμπνευση τον Χριστό, στο όνομα του Χριστού και ως Χριστό βλέπω τον άλλο. Δεν είναι απλώς μία φιλανθρωπία ενός κράτου προνοίας, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όσο και αν είναι το διακόνημα μου μικρό και ευτελές, εφόσον το κάνω για τον Κύριο, είναι μέγα ενώπιον του Κυρίου και πρόξενος της Βασιλείας στην ώρα. Αυτό που σας είπα, δεν υπάρχουν καλές και κακές δουλειές, δεν υπάρχουν πνευματικές και μη πνευματικές δουλειές. Υπάρχουν δουλειές που κάνουμε εν Κυρίο και δουλειές που κάνουμε εν εαυτό. Και είναι το πλήρως συμφέρον για να αποκτήσει τις αρετές του τέστη, τις ακτίνες, το φωτισμό του Πνεύματος του Θεού. Είναι ό,τι αμεσότερο έχω για να μπορέσω να αγκαλιάσω τον Θεό στην καθημερινή μου ζωή, ακόμη και αν είναι το μικρότερο και το ελαχιστότερο. Ο πιο λοιπόν άμεσος τρόπος να αγκαλιάσω τον Χριστό στην καθημερινότητα μου είναι η διακονία μου. Είναι η εργασία μου, είναι η προσφορά μου, είναι η υπηρεσία μου για χάρη του άλλου. Η εργασία λοιπόν δεν διακονεί μόνο τον συνάνθρωπό μου, αλλά παριστά και τον εαυτό μου το Κύριο. Με θέτει ενώπιον του Κυρίου. Τη στιγμή που υπηρετώ τον άλλον, στέκομαι και έναντι του Κυρίου. Είναι μπροστά μου ο Χριστός. Παίρνω και τον Χριστό, δεν παίρνω μόνο την αγάπη των ανθρώπων. Είναι ο τρόπος λοιπόν της παραστάσεως μου. Παρίσταμαι δηλαδή ενώπιον του Χριστού όταν υπηρετώ τον άλλον άνθρωπο. Με διακριτικόν τρόπο, με αφανή τρόπο. Χωρίς να θέλω να με δοξάσουν οι άνθρωποι, χωρίς να θέλω αποδοχή και αναγνώριση. Όταν προσφέρεις και απαιτείς αναγνώριση ή νιώθεις πληγωμένος ότι ο άλλος δεν ήταν ευγνώμων προς εσένα, δεν είναι όριμη πνευματικά προσέγγιση και διακονία. Όπως η προσευχή εκφράζει κάτι και νηστεί ενεργή κάτι, έτσι ακριβώς και η διακονία μου είναι τρόπος να παρουσιάζομαι ενώπιον του Θεού. Όπως με το πλατή χαμόγελο μου εκφράζω τη χαρά μου και με το αγκάλιασμά μου την αγάπη μου, όπως όταν χαμογελάσω θα πεις ότι είμαι χαρούμενος και όταν μελαγχολήσω θα πεις ότι έχω ένα βάρος στην καρδιά μου, έτσι ακριβώς και η εργασία μου είναι ο τρόπος της εναγάπη και προσμονή και πίστη παραστάσεως μου ενώπιον του Θεού. Πιστεύω εις τον Θεό ότι είναι παρόν, γι' αυτό και εργάζομαι. Η εργασία μου δηλαδή κρίνεται και από το αισθητήριο το οποίο έχω για αυτήν. Για να καταλαβαίνω τι σημαίνει δουλειά. Γινώσκεις, αναγινώσκεις, ερώτησε ο Απόστολος Φίλιππος, τον ευνούχο της Κανδάκης. Καταλαβαίνουμε άραγε και εμείς τι κάνουμε και τι χάνουμε όταν εργαζόμεθα, αλλά δεν χύνουμε υδρότα και αίμα, ούτε χύνουμε την καρδιά μας. Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε όταν εργαζόμενοι δεν αγαπούμε και δεν αγαπόμεθα, που σημαίνει πως κακώς εργαζόμεθα. Δηλαδή, δεν έχουμε συνείδηση της ζωής μας. Δεν έχουμε συνείδηση της αξίας της ζωής. Δεν έχουμε συνείδηση της αξίας των σχέσεων. Δεν έχουμε συνείδηση της αξίας και του περιεχομένου της εργασίας και της διακονίας. Η ζωή μας είναι πλούσια. Μπορεί να είναι γεμάτη από εμπειρίες. Χθες με κάλεσαν και πήγα για μια ομιλία στη Δράμα. Ένας παππούλης, απλούστατος, ωραίος άνθρωπος, 40 φεύγα, 45 νίκοβα με οικογενειάρες με παιδιά, και έκανε ένα ναό θαύμα. Με 1500 νωρίτες, ξαναέφτιαξε τον ναό, μπαίνεις μέσα και ζαλίζεσαι. Και του κόστησε πάνω από 100 εκατομμύρια. Ρε, του λέω, Παπαδήμου, τα βρήκες μια εποχή κρίσεως. Δεν ξέρω, μου λέει. Δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άρρωσε, ο πατέρας του πέθανε, μου λέγε, είχε προβλήματα υγείας. Έτρεχε και αυτός έτρεχε. Και έφτασα σε απελπισία, μου λέει, Βαρνάβα. Και κλείνομαι στο ναό, ήταν Άγια Ενέργεια. Του λέω, είστε δύο, είμαι μόνος, κανονίστε. Και έρχονταν μετά από εκεί που δεν περίμενε τα πάντα. Και έκανε αυτό το ναό. Το χαίρεσε. Όλο ζωή αυτό ο άνθρωπο. Ζωντάνια. Ωραίοι άνθρωποι. Αυτό ήταν μια εμπειρία για μας. Με τον Λευτέρη πήγαμε. Λευτέρη, εδώ είσαι. Δεν ήταν ωραίος άνθρωπος. Και πολλά άλλα που δεν μπορώ να πω. Ζαλιστήκαμε. Αυθεντικός άνθρωπος. Άγια Ενέργεια στη Δράμα.
μας έλεγε με εκπληκτικό τρόπο πώς έρχονταν άνθρωποι από το πουθενά να κάνουν γεωγραφίες εκεί που τελειώνει ο ναός. Με θαυμαστό τρόπο, δηλαδή, λες, δεν είναι λογικό αυτό. Ο Θεός δίνει σε αυτό που εργάζεται. Σε αυτόν που τολμάει. Σε αυτόν που έχει τέτοια πίστη που λέει «Είστε δυο, είμαι μόνος, κανονίστε». Κλείστηκα στον ναό, λέει, και πήγα απέναντί τους. Και οι δυο έκαναν τη δουλειά τους. Που ήταν και οι Άγιοι Πάντες, έγινε το χαμός. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ωραίο φρόνημα. Και είχε μια ζωή ο άνθρωπος. Πήγα πτώμα και έφυγα ξεκούραστος. Και τελικά δεν κουράζεσαι από τη σωματική κούραση. Από με ποιο συναστρέφεσαι και τι λέει αυτός. Μα ζωντάνεψε. Και δεν λέω ψέματα, είναι έτσι Λευτέρη. Μπράβο. Και πολλά άλλα μας είπε που δεν λέγονται. Και πού να χαθήκαμε τώρα λίγο. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε όταν δεν νιώθουμε ότι εκτελούμε εντολή του Θεού και ότι παριστάμεθα το Κυρίο. Τώρα θα το ακούσει αυτό που είπα, αλλά δεν πες, ταπεινός άνθρωπος είναι. Τι θα με ωφελούσε αν προσευχόμουν ή αν κοινωνούσα. Τι θα με ωφελούσε η κοινωνία και η προσευχία, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δεν έχουν μαγική διάσταση αυτά. Κοινώνησα και αμνηστεύομαι, τώρα μπορεί να τεμπελιάζω. Τώρα μπορεί να διαφορώ για τον οποιοδήποτε. Αν κοινώνησα όντως, θα φανεί στη συνέχεια της ζωής μου. Ξύπνησα, ζωντάνεψα. Έχω δράση μέσα μου. Πιστεύω πως η πνευματική ζωή έχει δύο επίπεδα. Αποσύρωμαι στο ταμείο μου το βράδυ, βάζω το φορτιστή και αν αυτό είναι γνήσιο θα φανεί την ημέρα. Τι άνθρωπος θα είμαι. Φωτεινός, χαρούμενος, ζωντανός, υπομονετικός, ελεύθερος. Με ενέργεια. Να αναπαύω τους ανθρώπους, να δίνω ζωή, να ξεκουράζω. Αλλά νόμιζα ότι αυτά είναι τεχνητά μόνο με τη... Τι θα με ωφελούσε εάν προσευχόμουν ή αν κοινωνούσα, αλλά νόμιζα ότι αυτά είναι τεχνητά μόνο μέσα της χριστιανικής ζωής και όχι η κοινωνία Θείας Φύσεως. Δεν είναι τεχνητά πράγματα. Έτσι ακριβώς να ξέρω ότι η εργασία είναι κοινωνία και διάλογος. Και διάλογος σημαίνει σύναξη δύο προσώπων. Σημαίνει συμβόλαιο το οποίο υπογράφεται ενώπιον του Κυρίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν εργασία, είναι διάλογος με κάποιον και συμβόλαιο με δύο ανθρώπους που υπογράφει ο Κύριος. Ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Καμία ερώτηση μέχρι εδώ. Πολύ εργατική είστε. Λοιπόν, λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Γι' αυτό ακριβώς μία εργασία μπορεί να είναι να μεταφέρω αυτή την πέτρα από εδώ εκεί και από εκεί να την επιστρέψω εδώ. Και πάλι το ίδιο, όπως έκαναν τόσες φορές οι Άγιοι. Η εργασία μπορεί να είναι η πιο ταπεινή, αλλά να είναι κάτι που το θέλει ο Θεός. Ή η κοινωνία μας, το σύνολό μας, το μοναστήρι μας. Εάν όμως κάποιος εργάζεται, αλλά κακώς εργάζεται, τι γίνεται. Δηλαδή εργάζεται, αλλά δεν εργάζεται με σωστή τοποθέτηση. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύω, αλλά δεν δουλεύω ενώπιον του Θεού, ή δεν ξέρω αν αυτό που κάνω με ενώνει με τον Θεό, αν εργάζομαι σαν να διέρχομαι αβρόχης ποσή τις ημέρες μου, αν εργάζομαι αλλά δεν αποδίδω όπως πρέπει, όπως περιμένει από μένα η οικογένειά μου, δηλαδή η απόδοσή μου είναι πενιχρά, αν εργάζομαι αμελώς, αν δεν με ενδιαφέρει ότι κάνω να το κάνω με υπομονή, με τέχνη, με στροφία δακτύλων και χειρών, δηλαδή να είμαι εκεί ζωντανός, παρόν, με ενέργεια, με εγρήγορση, νοός και καρδιάς, εάν εργάζομαι κατά τέτοιον τρόπο που δεν ευχαριστιέμαι η αδελφότητά μου, η οικογένειά μου, τότε τι γίνομαι, δεν ευχαριστείτε μάλλον, η αδελφότητά μου, η οικογένειά μου, τότε τι γίνεται, αν όλα δεν γίνονται σωστά και δεν εργάζομαι, και εργάζομαι αυτό το λάθος τρόπο, καταλαβαίνετε ότι καθίσταμε ανάξιος το Θεό, ανάξιος αυτής της κοινωνίας. Σημαίνει ότι δεν είμαι εντάξει ενώπιον του Θεού. Είπαμε ότι δουλεύω σημαίνει ζω για να υπηρετώ τους αδελφούς μου. Οπότε αυτοί ζουν διε μου. Όταν όμως εγώ δεν δίνω ζωή στους αδελφούς μου, είμαι ανάξιος να συμμετέχω σε αυτή τη συντροφιά.
Εάν δεν δίνω τη ζωή μου στους αδελφούς μου, είμαι ανάξιος να συμμετέχω σε αυτή τη συντροφιά, σε αυτή την αδελφότητα, σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή τη σύναξη και την μετοχή της ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Απλά οι κουβέντες, αληθινές, τολμηρές, δεν είναι ευχάριστες, αλλά πιστεύουμε έχουν υγεία μέσα τους αυτές οι κουβέντες, γιατί ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και τα οριοθετούν. Γιατί είναι πολύ κακό να έχουμε άγνοια. Έρχεται ο γέροντας και μας ανοίγει τα φώτα, μας δίνει μια άλλη διάσταση ζωής. Και αυτό που φαινομενικά ακούγεται δυσάρεστο, δεν είναι δυσάρεστο. Είναι δυσάρεστο στον τρόπο που ζούμε, γιατί είμαστε τεμπέληδες. Θέλουμε όλα γρήγορα και άμεσα. Αλλιώς είμαστε δυστυχισμένοι. Η κατάστασή μας το βλέπει ως οδυνηρό αυτό. Ένας υγιής οργανισμός δεν το βλέπει οδυνηρό, το βλέπει χαρά αυτό. Το βλέπει ευλογία αυτό το πράγμα. Γιατί η εργασία του δεν παράγει έργο, παράγει ζωή. Γιατί η εργασία με αυτόν τον τρόπο, όταν είναι εν Κυρίω και με αυτή τη διάθεση υπηρεσίας προς τους αδελφών, είναι ζωή. Γι' αυτό χαίρεται αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, σας έπρεξα αρκετά. Θα τα πούμε αν ζούμε την επόμενη Δευτέρα. Και την Κυριακή θα έχουμε το Δεσπότη μας στη δεύτερη λειτουργία να λειτουργήσουμε μαζί. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να έρθετε, γιατί είναι πολύ όμορφες οι συναντήσεις που είχαμε δύο φορές που ήρθε, αλλά η πιο αληθινή και ουσιαστική συνάντηση είναι στην Αγία Τράπεζα, στο ποτήρι της ζωής, στη Θεία Λειτουργία. Τότε γνωρίζεις αληθινά τον άνθρωπο. Υπάρχουν δύο γνώσεις να γνωρίζεις τον άνθρωπο. Τον γνωρίζω όταν ξέρω τα χαρακτηριστικά του εξωτερικά, τον γνωρίζω αν διαβάζω βιβλία, αν έχω ψυχολογικές γνώσεις, αλλά η ουσιαστική, οντολογική γνώση δεν παίζεται. Είναι εν Χριστώ. Γνωρίζουμε στην Θεία Λειτουργία τους γνωστούς και τους αγνώστους, τους κεκυγημένους και τους ζωντανούς. Οπότε η πιο ουσιαστική γνωριμία με τους ανθρώπους γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Καλό βράδυ.